θέμα της σημερινής συνάντησης, η οποία είναι μια συνάντηση που γίνεται σε όλες τις δημοτικές ενότητες. Έχουμε ξεκινήσει από όλες και θα τελειώσουμε μια εβδομάδα να περάσουμε από όλες τις δημοτικές ενότητες. Σκοπός της συνάντησης. Σκοπός της συνάντησης είναι, καταρχήν καλεσμένοι είναι όλοι οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων, των χωριών και οι πρόεδροι των συλλόγων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Σκοπός της συνάντησης. Σκοπός της συνάντησης είναι να συζητήσουμε για το Τρίπολη 2021. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πω εισαγωγή. Το ξέρω, το χρόνο είναι τα 200 χρόνια από την Επανάσταση. Ναι. Η Τρίπολη, ο Δήμος Τρίπολης ετοιμάζει τις εκδηλώσεις που θα κάνει το επιχειρησιακό σχέδιο για το 2021. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Θέλουμε να κάνουμε την τελευταία διαβούλευση με όλους τους κατοίκους όλων των χωριών για να παρουσιάσουμε μετά που μας πείτε κι εσείς τις απόψεις σας και τις ιδέες, να παρουσιάσουμε το επιχειρησιακό σχέδιο. Είμαστε σε συνεννόηση και με την Επιτροπή του Ελλάδα 2021 που έχει ορίσει η κυβέρνηση με πρόεδρο την κυρία Αγγελοπούλου. Ενώ είμαστε σε συνεννόηση, είμαστε σε επαφή και έχουν δει το σχέδιο. Όχι ότι μας το εγκρίνει ή δεν μας το εγκρίνει, ο κάθε Δήμος είναι αυτόνομος να κάνει αυτά που θεωρεί ότι πρέπει να κάνει. Και σκοπός των συναντήσεων αυτών είναι να συζητήσουμε με όλα τα χωριά και με τους πρόεδρους και με τους πρόεδρους των συλλόγων ή να ενημερωθούν και οι πρόεδροι, ας το πούμε, μεγάλο μέρος συλλόγων που είναι στην Αθήνα, ο χωριών εδώ που είναι ο σύλλογος της Αθήνας, αν υπάρχουν σύλλογοι στο εξωτερικό, στην Αμερική, στον Καναδά κλπ. Σχετικά με το επιχειρησιακό σχέδιο, εμείς θα σας πούμε δύο πράγματα για το επιχειρησιακό σχέδιο. Αποκολούθως, και αυτός είναι ο σκοπός της συνάντησης, είναι να ακούσουμε εσάς. Αυτά που θα μας πείτε και αυτά που θα σας ζητήσουμε, τα στοιχεία, αν τα έχετε να μας τα φέρετε, θα ενταχθούν μέσα στο επιχειρησιακό σχέδιο για να παρουσιαστεί. Καταρχάς, ξέρετε, αν δεν το ξέρετε, ο κύριος Τραχαλιάς είναι σίγουρος και υπεύθυνος για το επιχειρησιακό σχέδιο. Έχει ασχοληθεί με τον Χρυσοβίτση, έχει ασχοληθεί χρόνια με ιστορική έρευνα, χωρίς να είναι ο άνθρωπος ιστορικός. Οι περισσότεροι τον γνωρίζετε. Είναι πρώην στρατιωτικός και θα σας πει λεπτομέρειες για το επιχειρησιακό σχέδιο. Σκοπός τώρα, όταν λέμε επιχειρησιακό σχέδιο, είναι ένα σύνολο από δράσεις που θα γίνουν από το 2020 και το 2021, αλλά το επιχειρησιακό σχέδιο δεν περιλαμβάνει, όπως θα σας πω αναλυτικά, μόνο εκδηλώσεις που θα γίνουν το 2021, αλλά περιλαμβάνει και ένα σύνολο δράσεων που αφορούν την Τρίπολη. Και ξεκαθαρίζω από εδώ και πέρα, όταν λέω Τρίπολη, εννοώ το Δήμο Τρίπολης, έτσι, όχι την πόλη Τρίπολη. Και αφορά ένα σύνολο δράσεων για την Τρίπολη, για τα επόμενα 10 χρόνια, 15 χρόνια. Ανεξάρτητα ποιος θα είναι, είτε θα είναι δημοτική αρχή, είτε θα είναι δημοτικός δήμαρχος. Άρα είναι μια ευκαιρία του 2021, πέρα από τις εκδηλώσεις που θα γίνουν και θα είναι ελαφρές, δεν είναι σκοπός ούτε δικός μας, αλλά ούτε και της Κεντρικής Επιτροπής αυτής της Ελλάδας 2021, να γίνουν μόνο εκδηλώσεις. Σκοπός είναι να μείνουν υποδομές ή να μείνουν κληρονομιά από όλα αυτά για τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή το 2021 δεν είναι, είναι η αφετηρία για τα επόμενα χρόνια για το Δήμο Τρίπολης. Εμείς κάνουμε την διαβούλευση αυτή με όλους τους φορείς, κάναμε και στην Τρίπολη, κάνουμε και στα χωριά, γιατί πιστεύω ότι αν δεν υπάρχει συμμετοχή και συνεργασία με τους φορείς και τους πολίτες, κανένα σχέδιο, όσο και καλό να είναι, δεν πρόκειται να επιτύχει, αν δεν το αγκαλιάσουν οι πολίτες μας. Θα πει λεπτομέρειες ο κ. Τραχαλιάς, εγώ θα σας πω ότι έχει 4 επίπεδα και 3 άξονες στο επιχειρησιακό σχέδιο. Τα 4 επίπεδα είναι το τοπικό, το περιφερειακό, το εθνικό και το διεθνές. Δηλαδή δράσεις που θα γίνουν σε τοπικό επίπεδο, σε περιφερειακό, σε εθνικό ή σε διεθνές. Και έχει και 3 άξονες, που ένας άξονας, όπως είπαμε, είναι επαιδειακές εκδηλώσεις που θα γίνουν. Και όταν λέμε επαιδειακές εκδηλώσεις, θα γίνουν εκδηλώσεις όχι μόνο για το 1821, αλλά όλη την περίοδο από τη στιγμή που ήρθαν στην περιοχή μας αναλύτες του χαρτίου έχετε μπροστά σας οι Τούρκοι από το 1460 περίπου. Μέχρι το 1834 αποπελευθερώθηκε η χώρα, αλλά και δράσεις που έχουμε κάνει με την ιστορία της περιοχής μας από τότε μέχρι τα 200 χρόνια του ελεύθερου βίου. Από τότε μέχρι σήμερα. Και σκοπός όλος αυτός είναι να επαναπροσδιοριστεί αυτό που λέμε η επωνυμία, το μπραντ, το όνομα που λέμε της περιοχής, να αναβαθμιστεί το όνομα, ώστε να μπορεί αυτό ακολούθως αφού αναβαθμιστεί το όνομα με τη διαχείριση του πολιτισμού μας, της ιστορικής μνήμης. Τσου καθάρισε μέσα ή έξω. Συγγνώμη κύριε, δεν πάρεις επιτύχει. Το τρίτο είναι η επανατοποθέτηση της
πόλης και σε τοπικό και σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο, που αυτό έχει να κάνει με την ανάπτυξη δικτύων μεγάλες πόλεις, είτε εδώ στην περιοχή, είτε σε άλλους δήμους, είτε σε άλλα μέρη της Ελλάδος, είτε ακόμα και σε άλλες περιοχές του κόσμου που σχετίζονται με την περιοχή. Σκοπός όλων αυτών, των δύο τελευταίων ουσιαστικά, είναι και το όνομα να αναβαθμιστεί της περιοχής και όλη η περιοχή να δημιουργήσει δίκτυα με άλλες περιοχές που απότερο στόχο έχουν, γιατί αυτό είναι το, η ουσία, η ανάπτυξη της περιοχής. Γιατί όπως θα αναλύσουμε πιο κάτω, ότι όταν δημιουργεί σχέσεις, παραδείγματος χάρη, με μια πόλη της Γερμανίας που κάτι μπορεί να σχετίζεται με την περιοχή μας, αυτό σημαίνει αύριο και ανταλλαγές, είτε πολιτιστικές, είτε εμπορικές ακόμα, είτε τουριστικές κλπ. Οπότε αυτό καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην αναπτυξιακή πορεία του Δήμου της περιοχής μας. Έτσι. Όπως είπα και πριν, αυτό απαιτεί συνεργασία όλων, αυτό απαιτεί τεράστια δουλειά. Αυτό είναι σίγουρο ότι θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει αρκετά χρόνια πριν, έτσι δεν γίνεται όλα σε ένα χρόνο. Εν πάση περιπτώσει, έστω και τώρα, αλλά όπως είδαμε, το ίδιο συμβαίνει παντού. Η ίδια η χώρα τώρα συνέστη την επιτροπή και τώρα ξεκινάνε τα κοινά να λειτουργούν. Είναι το γνωστό των Ελλήνων, περιμένουν την τελευταία στιγμή πάντα για να. Τέλος πάντων, εγώ δεν έχω να κάνω κανένα σχόλιο, αλλά αφού να έχει ξεκινήσει νωρίτερα. Από εκεί και πέρα όμως, ότι ο χρόνος μέχρι το 2021 είναι λίγος, μπορεί για κάποιους να φαίνονται πολύ, ο χρόνος έστω ακόμα και για εκδηλώσεις να οργανώσεις είναι λίγος. Βέβαια, όλα τα υπόλοιπα που θα πούμε είναι πολύ πιο χρονοβόρα, αλλά ο στόχος όλο αυτό το 2022 δεν είναι το 2021. Το 2021, το τέλος μάλλον δεν είναι το 2021, η αρχή είναι το 2021 και όλα τα επόμενα χρόνια, η δεκαετία, η δεκαπενταετία, από εδώ και πέρα. Δεν από τίποτα άλλο, θα σας αναλύσει περισσότερα ο κύριος Λέχη, θες να πεις κάτι. Την κυρία Καρούς την γνωρίζει με την δήμαρχο, έτσι και τον κύριο Βασιλάντα. Ούτως ή άλλως θα λέει τόσο ωραία δήμαρχο. Μας καλύπτει όλους. Μια ιδιαίτερη σχέση με την Δημοτική Ενότητα Βαλτετσίου. Τα τρία τέταρτα της καταγωγής μου είμαι από το Χρυσοβίτσι και κατά το 1 τέταρτο που φέρω και την επωνυμία κατάγομαι από το Βαλτέτσι. Το 1890, πρόεδρο πάπος μου, Θεόδωρος Γεωργίου Πραχαλιάς, ήρθε από το Βαλτέτσι και παντρεύτηκε στο Χρυσοβίτσι. Να ξέρετε, το Χρυσοβίτσι, όλη η ανατολική του πλευρά είναι τα περίφημα Βαλτετσέικα. Έχουμε μια ολόκληρη πλευρά στο Χρυσοβίτσι που είναι Βαλτετσιώτες, Πορτοκαλίδες, Ρουσέοι, Σκαλτσάδες, Πραχαλέοι, όλοι έτσι είναι. Αγκαλέους, εκεί. Σε αυτό το σχεδιασμό δεν θέλουν η Δημοτική Ενότητα Βαλτετσίου και η Δημοτική Ενότητα Φαλάνθου είναι οι πιο δύσκολες γιατί θα σηκώσουν το μεγαλύτερο βάρος των εκδηλώσεων, αλλά πολύ φοβάμαι θα σηκώσουμε και τη μεγαλύτερη πολεμική. Έτσι, να είστε προετοιμασμένοι γι' αυτό, δεν θέλω να κρύβω τα λόγια μου. Δυστυχώς υπάρχει μια αναθεωρητική σχολή στη σύγχρονη ακαδημαϊκή αλλά και πολιτική κοινότητα, η οποία εμφορείται από μια τάση ριζικού αναθεωρητισμού των ιστορικών γεγονότων και κυρίως της ερμηνείας των γεγονότων που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της Εθνεγεσίας. Κατά συνέπεια, επειδή πάρα πολλά και πριν την Επανάσταση και κατά τη διάρκεια της Επανάστασης και μετά την ολοκλήρωση και μετά την επίσημη απελευθέρωση του ελληνικού κράτους το 1832 με την εγκαθίδρυση εδώ του οίκου των Βίτελσμπαχ, του Όθωνα και της Αντιβασιλείας, εδώ συνεχίστηκε ο αγώνας για άλλα δύο χρόνια μέχρι το 1834 και όπως βλέπετε στο έγγραφο που έχετε στα χέρια σας, εμάς ο Δήμος Τρίπολης ολοκληρώνει τον σχεδιασμό του μέχρι τότε, μέχρι την εξέγερση των Λάρων. Οι δύο δημοτικές ενότητες του Δήμου Τρίπολης που σήκωσαν πολύ μεγάλο στρατιωτικό, πολεμικό αλλά και πολιτικό βάρος στην εξέλιξη και της Επανάστασης αλλά και στην πολιτική ταυτότητα του σύγχρονου ελληνικού κράτους ήταν η Δημοτική Ενότητα Βαλτετσίου και η Δημοτική Ενότητα Θαλάνθου. Άρα να είμαστε προετοιμασμένοι ότι απέναντί μας θα συναντήσουμε αρκετές δυσκολίες. Αυτό που μπορώ να εγγυηθώ κοιτάζοντας τον κάθε ένα στα μάτια
Έτσι είναι ότι έχω κάνει όλα αυτά τα χρόνια που προηγήθηκαν ό,τι καλύτερο μπορούσα, γιατί το έβλεπα να έρχεται, ό,τι καλύτερο μπορούσα και για τη Δημοτική Ενότητα Βαλβετσίου και για τη Δημοτική Ενότητα Φαλάνθρωπους και για όλη την Αρκαδία και Τρίπολη. Αλλά έβλεπα και δυστυχώς βλέπω ότι επιβεβαιώνω μες στους φόβους μου ότι η μητέρα των μαγών θα δοθεί έτσι, στις Δημοτικές Ενότητες Βαλβετσίου και Φαλάνθρωπους. Πάμε στους άξονες του πλησιακού σχεδίου που είπε ο κύριος Δήμαρχος. Ο πρώτος άξονας είναι οι επαιτειακές εκδηλώσεις. Αν δείτε, μπείτε στο ίντερνετ και δείτε την πρώτη ομιλία του κυρίου Πρωθυπουργού και της κυρίας Αγγελοπούλου στην Βουλή των Ελλήνων που παρουσίασε την Επιτροπή Ελλάδα 2021, είπαν και οι δύο επιλέξει ότι οι εκδηλώσεις της ελληνικής δημοκρατίας για το 2021 θα ξεκινούσαν από το Μάρτιο του 2021 και θα ολοκληρώνονταν καλοκαίρι του 2021. Δηλαδή, ο Σεπτέμβριος που κορυφώνουμε εδώ με την άνοιξη ήταν εκτός. Αυτό έπαψε. Αυτό άλλαξε από την προηγούμενη Πέμπτη αυτός ο σχεδιασμός. Πώς άλλαξε? Ήρθε ο εκπρόσωπος του Ελλάδα 2021 στο Δημαρχείο να μας μιλήσει για το τι θέλει το Ελλάδα. Πολύ επιφυλακτικός ο άνθρωπος, θεωρώντας ότι μιλάει σε μια επαρχιακή πόλη που θα του πάρει τα μυαλά με το κολοκοτρόν και είχαμε προετοιμαστεί ότι θα πάει κάπως να το κάνει bypass όλο αυτό, να μας δώσει κάποιες γενικές κατευθύνσεις και μέχρι εκεί. Ναι. Δεν υπολόγιζε ότι εμείς εδώ είχαμε προετοιμαστεί πολύ καλά. Παρουσιάσαμε συντομία μέσα σε ένα δίωρο. Το δίωρο ήταν εν συντομία, έτσι από αυτό που έχουμε σχεδιάσει, τις δράσεις του Πλησιακού Σχεδίου Ελλάδα 2021. Και έφυγε εντυπωσιασμένος και είπε ξεκάθαρα, νομίζω ότι έτσι το λοιπόν, είπε ξεκάθαρα ότι δεν περίμενε ότι μια επαρχιακή πόλη, και μάλιστα η Τρίπολη, θα έχει ένα τέτοιο σχεδιασμό και ότι πλέον η Τρίπολη ξεκάθαρα, όχι απλώς θα ενταχθεί στον σχεδιασμό του 2021, αλλά εκκρεμεί να μας ενημερώσει και τηλεφωνικά για την έρευση της κυρίας Αγγελοπούλου της ίδιας εδώ. Δηλαδή, μια παρένθεση, εγώ νόμιζα ότι θα του μιλήσουμε μόνο για φουστανέλες και για καλλιοφύλια και για τσάμικα. Νόμιζα ότι αυτό ετοιμάζουμε μόνο. Το είπε δηλαδή. Το είπε, το ομολόγησε. Αν δω σε μια επαρχιακή πόλη, αυτά. Και ήταν ένας και από τους λόγους που δεν έτσι φοβόντουσαν να εντάξουν την Τρίπολη στο σχεδιασμό. Εμείς, για να το πω και απλά, γιατί θέλω να είμαι ξεκάθαρος έτσι σε όλους, είδαμε τη διαμορφώνεται από την αρχή. Παίξαμε με τους όρους που θέλει το αθηναϊκό σύστημα. Για να μην έχετε αυταπάτε. Πιστοποιητικά από τον καπετάνη Λία Μπονάρο, ήταν το πρωτοκολλήτερο του Κολοκοτρώνη, ο οποίος του ζητούσε αποζημίωση γιατί δεν τον είχε πληρώσει. Αυτά τα αρχεία, τα μητρώα των αγωνιστών, είναι συνολικά γύρω στους 24.000 φακέλους αγωνιστών, που σώζονται σε τρεις διαφορετικές μεριές. Ήταν τα περισσότερα στην Κυριακή, τώρα έχουν πάει στο Σταύρος Νιάρχος κάτω. Από αυτά τα σχεδόν 24.000, στα 30 χρόνια που ασχολούμαι με την ιστορική έρευνα, έχω κατορθώσει να διαβάσω μόλις τις 4.500 για να καταλάβετε πόσα είναι. Όχι, εμείς έχουμε ιστορία τεράστια η ΕΣΕΑ. Πάμε πίσω στον Χαλκό, τον Όμισμα. Στο δεύτερο πυλώνα, στο κάτω που έχετε το Λιβερόπουλο, Καρδάσα. Όχι, εκεί που ψάχνασα. Την αρχαία Ελλάδα. Όχι, εκεί που ψάχνασα. Πάντως το Παρτέτσι είχε έναν οπλαρχηγό, τον καπετάν Σαράδο Παπαγιανόπουλο, αν το ξέρετε κύριε Παρκαλιά. Και υπάρχει ιστορικό για το... Υπάρχει το μητρό του, το έχω βρει, είναι μικροφωτογραφημένο. Το σπίτι είναι και το καπετάν Σαράδο το σπίτι. Δηλαδή μια ομάδα των φοιτητών που θα αναλάβει ή θα είναι 60 μεταπτυχιακοί φοιτητές που θα αναλάβουν σε πρώτη φάση την αποβελτίωση όλων αυτών των μητρών. Εμείς θα τα μαζέψουμε τα μαζέψουμε στο Δήμο όλα αυτά, Μαρία, ονομαστικά και περιγραφικά και περιληπτικά. Και από εκεί και πέρα οι μεταπτυχιακοί δεν έχουν από αυτά τι μπορούν να... Εσείς σε κάθε χωριό ορίζετε κάποιον να το κάνει. Συνεργαζόμαστε εμείς μεταξύ μας και μεταξύ μας. Γι' αυτό φωνάξαμε και ελεύθερο. Πολλές φορές, ναι, και οι πολίτες, αλλά πολλές φορές οι πρόεδροι δεν έχουν ασχοληθεί. Πιο πολλοί σύλλογοι ασχολούνται με αυτά τα θέματα, γι' αυτό φωνάζουμε και τους συλλόγους. Αλλά μπορεί και ένας πολίτης που δεν είναι σε σύλλογο ή που έχει κάποια στοιχεία. Καταπληκτείτε και στους συλλόγους.
κάποια συγκεκριμένα στοιχεία, κυρίως για την περίοδο αυτή που... Εμείς θα το πούμε προπονητικά και θα αναλάβει το Πανεπιστήμιο να το εξετάσει. Εμείς θα τα μαζέψουμε και θα δούμε πώς θα τα διαχειριστούμε. Και ένα φίλο και ένα σπίτι. Να αναφερθώ ακριβώς αυτό που είπες τώρα. Επειδή εγώ έχω την τύχη, ο πατέρας μου, να έχει γράψει ένα βιβλίο σε δύο τέτοια, περιγράφοντας περίπου. Μην μιλάμε μεταξύ μας λίγο να ακουγόμαστε. Λίγο να ακουγόμαστε για αυτούς τους λόγους. Περιγράφοντας περίπου αυτό ακριβώς, δηλαδή το χωριό. Περιγράφοντας ακόμα και μια κανάτα που λέει ο λόγος. Εντάξει, λοιπόν, εγώ έχω τη διάθεση να σας πω, δώσω αυτό το βιβλίο, διότι η επιλογή, από ό,τι κατάλαβα που έλεγε ο κύριος Παγκαλιάς, θα γίνει από τους μεταπτυχιακούς. Δεν μπορώ εγώ να κάτσω τώρα. Εγώ μπορώ να κρίνω ότι αυτό το γεγονός είναι πιο σημαντικό και ο άλλος θα πει. Ίσως εγώ δεν μπορούσα να το καταλάβω καλά. Μας ενδιαφέρει περισσότερο η διαβούλευση με την τοπική κοινότητα, με το Ισραήλ, με το κάθε χωριό. Το χωριό θα μοιραστούν, θα δείτε, θα μοιραστούν και ερωτηματολόγια, θα γίνει επιστημονική, δηλαδή επιστημονική επεξεργασία. Το ίδιο το χωριό, τι θεωρεί πιο σημαντικό από όλο το πλούτο τον ιστορικό που έχει, τι θεωρεί μια ιεράρχηση, δηλαδή το πλοίο προφανώς και θα το δει. Για να γίνει, θα μου επιτρέψει όμως να σου πω το εξής, ότι για να γίνει αυτό θα πρέπει να γίνει μια συνέλευση στο χωριό. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι σχεδόν αδύνατο, για να μην σου πω ότι δεν πρόκειται να γίνει, διότι αν πάρω εγώ την πρωτοβουλία να καλέσω το χωριό, θα φούνε τρεις. Οπότε δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Κατά τη γνώμη μου, εγώ καταθέτω την άποψή μου. Δεν λέω ότι πρέπει να γίνει αυτό. Αυτό, αν θα δεις Χρήστο, να σου πω κάνει μια διακοπή. Αυτό, αν πεις να καλέσει το χωριό και να αποφασίσει, εγώ πες ότι δεν μαζεύονται τρεις, δεν μαζεύονται 53 που είναι στο χωριό. Δεν θα αποφασίσει ποτέ τίποτα. Το ίδιο θα γίνει. Ναι, δεν θα αποφασίσει ποτέ τίποτα. Καθένα αυτό, ναι. Έχει σημασία όμως. Αν εσύ θεωρείς δύο πράγματα σημαντικά, αν ο Τσίκας θεωρεί τρία πράγματα σημαντικά, αν ένας άλλος γιατί έτσι, μαζεύοντας τα βγαίνει περίπου τι θέλει. Κατάλαβε σου τώρα. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Αλλά άμα κάνω εγώ την επιλογή. Ναι, μπορεί να κάνει λάθο. Αλλά έχει σημασία. Όχι, άλλο είναι το θέμα. Έχει σημασία τι πιστεύει ο πολίτη ότι είναι σημαντικό. Και αυτό έχει σημασία, σα το πούμε. Και για να κλείσω. Αν μπορεί να τεκμηριωθεί. Εντάξει, τώρα είναι ένα τρίτο. Πώ να τεκμηριωθεί, ούτε μπορεί να τεκμηριωθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Χιλιάδε πράγματα. Καταγραφή έχει γίνει από στόμα σε στόμα. Κάποια χωριά, κάποιοι έχουν κάνει κάποια χωριά. Κάποια χωριά. Κάποιοι άνθρωποι που είχαν ενδιαφέρον από παλιά το κάνανε. Πριν από το 1820. Όχι, όχι, όχι. Είχαν καταγραφεί τώρα. Δεν το προδιαγνωστικό. Δεν μπορεί να υπάρξει. Ναι. Το θέμα είναι λίγο... Κανένας δεν μπορεί να ερευνήσει σήμερα όλα όσα υπάρχουν σαν θρύλοι. Κανένας. Δεν υπάρχει τρόπος να το πει αυτό επιστημονικά. Όμως και ο θρύλος ή η φίλη έχει πάντα έχει κάποια... Δεν έχει σημασία. Δεν υπάρχει ο χρόνος. Πέραν από τον χρόνο. Όμως θα μου επιτρέψετε τώρα να πω κάτι άλλο γενικότερο. Έτσι. Εγώ κάνω μια πρόχειρη τοποθέτηση γιατί δεν ήμουν και ένα κουριά να πει. Τώρα καταδίδα ξανά δεν είναι πρώτο. Συγγνώμη, να προσέξουμε να μην πούμε ψέματα. Κατά την άποψή μου, λοιπόν, επειδή αυτό το έχω ζήσει σαν παιδάκι, θεωρώ ότι είναι απαραίτητο για τη βαρύτητα, έτσι και δεν θέλω να θεωρηθώ προθυμιστής, θεωρώ ότι είναι βαρύτητα να γίνει η επανάληψη, γιατί περί επανάληψης θα πρόκειται, για την πέτειο της μάχης του Βαλτετσίου να γίνει αναπαράσταση, η οποία γινόταν, το λέω εγώ ίσως... Το 1984 για την τελευταία φορά. Λοιπόν, γινόταν από το στρατό, ο οποίος κατασκηνώνει στο χωριό πριν 15-20 μέρες και έκανε αυτό το οποίο ήταν... δηλαδή θέλω να πιστεύω ότι όποιος το είχε ζήσει, του έχει μείνει. Και πιστεύω ότι αν θα γίνει τώρα, θα του ξαναμείνει. Γιατί τα παιδιά δυστυχώς δεν γνωρίζουν τίποτα. Έτσι. Στον υπέρτατο βαθμό η εκδήλωση της άλωσης της πόλεως δεν θα μπορούσε να γίνει ένα δρόμενο από έναν καταξιωμένο σκηνοθέτη ο οποίος ανταποδοτικά, καταλαβαίνετε αυτό που λέω, θα μπορούσε να αφήσει του κόσμου τα λεφτά εδώ στην πόλη και να δουλέψουν τα πάντα. Είναι δυνατόν δηλαδή τώρα να μην γιορτάσουμε την επέτειο που πάλι δεν θέλω να θεωρηθώ τον φοιτητής. Αλλά το 21 ήταν κυρίως
η Πελοπόννησος και άμα το πάμε και πιο τοπικά ήταν η Τρίπολη. Αν δεν υπήρχε η Τρίπολη, αν δεν υπήρχε η Τρίπολη, θα υπήρχε τώρα ακόμα και να γίνει ο μάχος ότι θα μπορούσε να γίνει στη Μεγαλόπολη, λέω εγώ ένα παράδειγμα. Όχι, καλά, αυτό άλλο δεν θέλω, δεν θέλω να το αμφισβητήσω. Εγώ λέω ότι πρέπει να γίνει ένα δρόμενο και προτείνω την πλατεία, Άρεως, έτσι, που θα μπορούσε να γίνει ένα πράγμα που θα έμενε στην ιστορία. Και το οποίο εγώ σε προκαλώ να το συνεχίσουμε κάθε χρόνο με εκεί. Κοίτα να δεις δύο διαφορετικές απόψεις. Γιατί σήμερα έχουν αλλάξει τα πράγματα με την έννοια ότι θα ήταν πιθανόν πολύ πιο σπουδαίο να γίνει μια ψηφιακή αναπαράσταση της μάχης που εξειδικά εγώ εσύ θα μπορέσει να το δεις με την μητό του, παρά να κάνεις ένα δρόμενο που μπορεί να θεωρηθεί kids, να θεωρηθεί ξεπερασμένο και να μην ασχοληθεί κανένας μαζί. Δηλαδή, είναι άλλο τώρα και άλλο το 75-78 χρόνο σωματέτης και παρακολουθούσα σαν παιδάκι και εντυπωσιάζομαι. Δεν πιστεύω ότι κανένας νέος σήμερα θα εντυπωσιαστεί, αλλά αυτό το δούμε. Εγώ όπως έχω διαφορετική άποψη και είναι... λέω να μην είναι ψηφιακά, ας το μαγνητοσκοπήσουν και ας το κάνουν ψηφιακά. Όχι, το κάνουν ψηφιακά τώρα. Ας το κάνουν λίγο όπως το κάνει. Εγώ όσο είναι ψηφιακά, θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να γίνει αυτό το πράγμα και θα δείτε ότι αν το καταφέρουμε και το κάνουμε, θα δείτε πόσο κόσμο θα μαζέψει. Ο κόσμος έχει τη δύναμη και τη θέληση και τη δίψα να πάει να δει κάτι που δεν το έχει δει πάλι. Από τη στιγμή που θα καταγραφούν και τώρα με την ψηφιακή τεχνολογία που υπάρχει, αυτό μπορεί να σωθεί, να εμπλουτιστεί κλπ. Μπορεί να γίνεται συνεχώς αυτό. Δεν σταματάει ποτέ έτσι. Και μπορεί αύριο, και αυτό είναι το. Να δούμε ότι στην ΑΣΕΑ, π.χ. το υπάρχει στην Λαχαμίτα, υπάρχει ένα πηγάδι που έχει κάποια ιστορία, κάποιο πριν. Και όταν σε 5 χρόνια ο δήμαρχος που θα είναι τότε σε 10 θέλει να φτιάξει κάτι στην ΑΣΕΑ, και από το να πάει να φτιάξει ο Χάμια Μαντρόφο, που είναι και λίγο για να πει ότι έφτιαξε μια μάτρα, μπορεί να αναπλάξει. Μπορεί, και αν όχι να. Μπορεί κάπου να υπάρχει ένα παλιό χάλασμα. Δεν σημαίνει ότι θα πάει ο οποιοδήποτε σε 5 χρόνια, σε 10 και θα ξαναφτιάξει το χάλασμα ενός κάστρου όπως ήταν καλά. Έχω ξεπεραστεί αυτό. Αλλά μπορεί να αναπαρασταθεί ψηφιακά. Και να ξέρει ο άλλος ότι πάω στην ΑΣΕΑ, πάω στην Τρίπολη και πάω εκεί, περπατάω εκεί και βλέπω έστω και στο ψηφιακά. Γιατί δεν μπορεί να. Πουθενά δεν φτιάχνουν τώρα κάστρα όπως ήταν το 1400. Αυτό γινόταν πριν 10 χρόνια, 15, γι' αυτό το λέω και εγώ και έχω αντίρρηση να το λέω Χριστός. Έχει λίγο αλλάξει το πράγμα. Θα μου επιτρέψεις όμως να προσθέσω κάτι που σας αυτό. Όχι, δεν είναι αυτό. Όχι. Κάτσε να ολοκληρώσω να πες. Άρα καταλαβαίνετε ότι σημασία έχει να καταγραφεί και να ξέρουμε ότι υπάρχει. Γιατί αν δεν καταγραφεί, ποτέ δεν θα είπε να το ξέρει κανένας. Πέρασε, έφυγε. Εμένα ήρθαν χθες κάποιοι άνθρωποι και μου μιλήσαμε για κάποια μονοπάτια και μου είπαν σε μια συγκεκριμένη διαδρομή 10 πράγματα που δεν τα ξέρει κανένας. Όχι ιστορικά, ιστορικός δεν ξέρει. Και αυτό που είπε ο κ. Πλαχαλιάς, ότι οι ιστορικοί δεν μπορούν να ξέρουν τη λεπτομέρεια του καθόλου. Κανένας δεν ασχολείται με αυτό, δεν μπορεί να μπει σε τόσο βάθος. Όμως ένας που έχει περπατήσει και ξέρει και έχει ακούσει από τον παππού του, ο παππούς από πάνω προς πάνω και υπάρχει μια πληροφορία για κάτι, μπορεί να μην είναι έτοιμο. Μπορεί να έχει πει σάντσα με τα χρόνια που λέμε έτσι. Αλλά έχει μια βαρύτητα, μπορεί να έχει μια βαρύτητα. Αν δεν το καταγράψεις, χάθηκε. Τελείωσε. Αν το καταγράψεις, μπορεί σιγά σιγά και στην πορεία του χρόνου κάπως να το αναδείξεις. Για να ενισχύσω αυτό που έλεγα προηγουμένως. Εάν φύγουμε αυτή τη στιγμή να πάμε στο Ναύπλιο, τι θα πάμε να δούμε. Το Μούτζι, γιατί έχει μείνει ένα τείχος. Έτσι δεν είναι, άμα πάμε στα Χανιά, άμα πάμε στα Γιάννη. Εμείς εδώ στην Τρίπολη, τι να δει ο άλλος. Έτσι δεν είναι, λοιπόν, εγώ... Θέλω λοιπόν να καταλήξω ότι εγώ ξαναεπανέρχομαι σε αυτό που είπα ότι εγώ πιστεύω ότι οποιοδήποτε ναι μεν το ψηφιακό είναι αυτό που πρέπει, αλλά όταν έχει και την πραγματικότητα θα έρθει να το δει. Είναι δεδομένο αυτό. Είναι δεδομένο. Νομίζω ότι αυτό που είπα είναι ένα πλαστικό παράδειγμα. Ναι, εσύ είπες για μια εκδήλωση. Για να αναπαράσταση. Εμείς στο τμήμα, ακούστε, σε αυτό που είπε πριν ο Γιώργος, ο κ. Παχαλιάς για το πνευματικό μεταπτυχιακό, αυτή είναι ιστορικό της Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι αρχιτέκτονες και είναι και ψηφιακή τεχνολογία. Και σου λέει, εδώ ήταν ένα κάστρο και τώρα υπάρχει μια μάτρα, μια ξενοδοχεία. Όχι, μια ξενοδοχεία. Πες ότι υπάρχει μια ξενοδοχεία. Ρουκαλού είπε από τέτοια, δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει μια ξενοδοχεία. Όπως εγώ στο κάστρο. Ναι, δεν σου λέει αυτό ότι εγώ θα έρθω και θα σου πω πώς θα ξαναφτιάξω το κάστρο όπως ήταν. Γιατί δεν πρόκειται να γίνει ποτέ, θέλει εκατομμύρια, θέλει λεφτά, δεν γίνεται.
Όμως μπορώ να φτιάξω τη μάντρα 2 μέτρα και μαζί με την ψηφιακή τεχνολογία να έρθει το άλλο και να βλέπει και να νιώθει ότι είναι μπροστά του ένα κάστρο. Αυτό είναι αυτό. 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 Αυτό είναι απεσταλμένος στον Δεσπότη, στον Μητροπολίτη. Ένα παράπονο στην διαρχή του Μητροπολίτη ότι σε αυτές τις συνάξεις καλό είναι πολύ ωραίες που μαζεύονται τους πρόεδρους και τις τοπικές αρχές κάθε χωριού και τους πρόεδρους του συλλόγου. Αλλά ο Δεσπότης μας πιστεύει, και εγώ το συστηρίζω με αυτό, ότι θα έπρεπε να είναι και η κρατική εκκλησία παρούσα. Γιατί όλοι ξέρουμε τη συμβολή του Ράσου στον αγώνα και στην απελευθέρωση. Αυτό το παράπονο του Δεσπότη μας. Τώρα, να σου πω ότι θα του πει στον Δεσπότη, γιατί ναι, να μην έχει παράπονο. Ο Δεσπότης τον έχουμε καλέσει από την αρχή ως εκκλησία. Είναι το νούμερο ένα που ξεκινάμε, η εκκλησία. Τώρα, αν στα χωριά δεν φωνάμε, εμείς φωνάμε. Είναι μεγάλη συνάντηση όμως με τον Δεσπότη. Πού, αυτό δεν λέω. Στην, στο δύο φορές. Άρα είναι σε σοπάτε, για τη συγκεκριμένη. Ένα λεπτό, άρα, για να μην το πω, την εκκλησία την έχουμε στο πρώτο πλάνο, έτσι. Τον έχουμε φωνάξει, στο Σεβασμιότατο, το έχουμε μιλήσει και με το ναι, έχουμε μιλήσει. Τώρα, οι παπάδες των χωριών, υποτίθεται ότι εκπροσωπούνται από τον Δεσπότη. Αλλά βέβαια, όπως είπες εσείς σήμερα, εμείς δεν έχουμε μιλήσει, κάνουμε τους πάντες. Δεν στείλαμε ιδιαίτερη πρόσκληση στον παπά του κάθε χωριού. Αλλά όπως είπες εσείς σήμερα, μπορούσε να έχει έρθει όποιος οπότε καταλαβαίνει. Εγώ λοιπόν αυτό που προτείνω για το δικό μου το χωριό, το Πάπαρι. Εσύ, σωμάδα εκεί, έχεις κολογό, έχεις πρόεδρο, έχεις πρόεδρο. Δεν είναι ομάδα εδώ. Αυτό που προτείνουμε και βέβαια θα το στηρίξουμε, θα το στηρίξει η Μητρόπολη όσο πιο πολύ γίνεται, όπως και το δική θα το στηρίζει, είναι η επέτειος της 6 Απριλίου. Όπως γινόταν, όπως γίνεται μέχρι σήμερα, να δώσουμε κάποιο βάρος. Αλλά βέβαια εκτός από την επέτειο αυτή, έχουμε και άλλα ιστορικά γεγονότα. Έχουμε τον πύργο που είναι από την εποχή της Ενδοκρατίας. Έτσι, αυτό είναι τώρα ένα κομμάτσο. Τα κρεμμύδια, τα κουβάρια του πύργου που βλέπουμε, που δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν τον αξιοποίησε κανείς, δεν υπάρχει στην περιοχή άλλο τέτοιο κτίσμα. Εδώ στην περιοχή μας, όπως ξέρω. Ο λαός, 1806, ο αρχιτεκτονικός λαός, χτίστηκε την περίοδο της Ενδοκρατίας. Και γενικά η ιστορία του χωριού μας, αρχαιών εστάσεων κλπ. Αυτή είναι η δική μου πρόταση. Επίσης και δική μου σαν πρόεδρος. Ο Δεσπότης μας έχει ξεκινήσει και ένα λαογραφικό μουσείο που είναι σε εξέλιξη. Λαογραφικό και ιστορικό. Και ιστορικό. Το Δημοτικό Σχολείο το έχει πάρει εκκλησία. Με συνεργασία με το εκκλησία του Δεσπότη μας. Πάνω σε αυτό που ο κύριος Πραχαλιάς έχει πρώτο συνάντηση για το Βαγγέλη, ήταν πάρα πολύ ωραία. Με άμαξε πολύ. Εμάς, ο δικό μας σχολείο έχει δύο αίθουσες. Η μία αίθουσα την έχουμε κάνει, μάλλον με την πρωτοβουλία του Μητροπολίτου, προσπαθούμε να κάνουμε ένα λαογραφικό μουσείο. Τώρα στην άλλη αίθουσα, καλό θα ήταν να κάνουμε κάτι αντίστοιχο με τον Βαγγέλη. Το δουλεύει ήδη η ομάδα των μαθητών. Εγώ καταλαβαίνω και το ξέρουμε, καταρχήν στο Σεβασμιότατο που είπα την αμία και το ξέρεις. Και ξέρω ότι μου είναι παραμονιά έτσι. Ο δεύτερος αναφέρεται ο τίτλος
αναφέρεται πολύ αναλυτικά στην όλη ιστορία του χωριού από την αρχαία μέχρι που φτάνει και έχει κάνει κάτι πολύ σημαντικό. Έχει κρατήσει και έχει στοιχεία από όλους τους απαραίους που έχουν πάει στο Καναδά, στην Αμερική, στην Αυστραλία, στην Γερμανία. Έχει μέχρι και τηλέφωνα κρατημένο. Λοιπόν, έχει στοιχεία για συλλόγους που έχουν και οι υπόλοιποι στοιχεία για συλλόγους του Καναδά και δεν συμβαίνουν. Τώρα για να μην μείνω σε αυτό το ραχείο, μαγνημονήσουμε, είχαμε φέρει και κάποια χαρτιά να τα πείσουμε. Τα φέρετε, ναι. Αλλά θα κάνουμε μια συνάντηση στον κύριο Φραγανέα εκεί και θα τα πούμε πιο αγνωνιακούς που κουράζουν και τον κόσμο. Και θα βάλω όμως άλλο ένα λίγο. Εγώ επειδή έχω γίνει λίγο επίτυπος παπαρέως στην πάνω, λοιπόν, συνάντησα παλιούς γέροντες να τραγουδάνε σε κάποιες εκδηλώσεις που κάναμε στο μαγαζί της Παπάρη, να τραγουδάνε δημοτικά τραγούδια που είναι κολοκοτρονέικα, κλέφτηκα. Και είναι πολλοί άνθρωποι που ξέρουν και ακόμα τραγουδάνε τέτοια παλιά τραγούδια που δεν ακούγονται ούτε στα πανηγύρια. Γιατί και στα πανηγύρια ακούγονται να κάνει κουμπίρσι. Αλλά τέλος πάντων αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά όχι μόνο του Παπάρη. Αφορά όλο τον Μουριά. Το να καθίσουμε να κάνουμε μια καταγραφή των δημοτικών τραγουδιών της εποχής εκείνης και όχι μόνο. Λοιπόν, δεν έχει γίνει ποτέ. Υπάρχει ένα αρχείο από ό,τι ξέρω τη Δώρα. Όχι, δεν υπάρχει. Έχει ένα αρχείο εκεί, τα δημοτικά τραγουδία. Υπάρχουν κάποιοι λόγοι μουσική και τραγουδιστές. Παράδειγμα εδώ ο Νίκος, ο πρόεδρος εκεί από το Μαγιάκη, που παίζει κλαρίνο και που έχει κάνει την αποσυντήρια. Ο Πέρκαρ, ο Μαγιάκη, είναι ένα κλαρισμένο που να βοηθήσει. Ωραία, να το δούμε αυτό.